Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου ιδρύθηκε το 1994 με τον ίδιο νόμο που ίδρυσε και τον Οργανισμό για την Ανέγερση του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης μετά από πρωτοβουλία του τότε Υφυπουργού Πολιτισμού του κ. Νίκου Σιφουνάκη. Το μουσείο ξεκίνησε την ιστορία του το 1995, την επόμενη χρονιά δηλαδή, όταν διορίστηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και άρχισε η στελέχωσή του, η οποία προχώρησε γρήγορα και ήδη από τα πρώτα χρόνια δημιουργήθηκε ο πρώτος πυρήνας των εργαζόμενων, οι οποίοι έτρεξαν τόσο τη διαδικασία της ολοκλήρωσης των κτηριακών εγκαταστάσεων, όσο και της μουσιακής παρουσίασης των εκθεμάτων του Απολιθωμένου Δάσους. Βρισκόμαστε στην αίθουσα του Απολιθωμένου Δάσους, όπου εκτίθενται τα ευρήματα από τις ανασκαφές στο Απολιθωμένο Δάσος και ειδικότερα τα καινούργια ευρήματα των πιο πρόσφατων ανασκαφών που έλαβαν χώρα κατά μήκος του οδικού άξονα Καλονής Σιγρίου τα τελευταία 10 περίπου χρόνια, έχοντας αποκαλύψει μοναδικά ευρήματα που μας προσφέρουν μια σειρά από πληροφορίες για την ίδια τη δημιουργία του Απολιθωμένου Δάσους, τη σύνθεση της χλωρίδας, των φυτών δηλαδή από τα οποία αποτελούνταν το δάσος αυτό, αλλά και πολύτιμες πληροφορίες για τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούσαν πριν από 20 περίπου εκατομμύρια χρόνια στο Αιγαίο. Τα δέντρα στην έκθεση του Απολιθωμένου Δάσους περιλαμβάνουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό ειδών που ξεκινάν από τα κονοφόρα δέντρα, δηλαδή τις γιγάντιες σεκόγες, τα πεύκα, τα κυπαρίσια και τα δέντρα αυτά έχουν βρεθεί τόσο από τους απολιθωμένους κορμούς, τα κλαδιά, τα φύλλα, τους καρπούς, αλλά ακόμα και τα ριζικά συστήματα των δέντρων αυτών. Έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία από καρποφόρα φυτά, όπως είναι οι βαλανιδιές, όπως είναι τα δέντρα της κανέλας, οι δαφνίδες, οι φοίνικες. Υπάρχουν επίσης πάρα πολλά φυτά που ανήκουν στα πτεριδόφυτα, στις φτέρες δηλαδή, και που το τελευταίο διάστημα έχουν έρθει στο φως. Στην αίθουσα του Απολιθωμένου Δάσους φιλοξενούνται και τα μοναδικά ευρήματα από το φοίνικο δάσος, το οποίο έχει αποκαλυφθεί στη βόρεια πλευρά της Λέσβου, της Δυτικής Χερσονήσου, όπου έχουμε ένα μεγάλο φοινικόδασος με πολλά είδη φοινικίδων, τα οποία έχουν βρεθεί στη φυσική τους θέση, εκεί όπου τα δέντρα έζησαν, μεγάλωσαν, μέχρι τη στιγμή που η ηφαιστιακή στάχτη των ηφαιστιακών εκρήξεων των ηφαιστείων της Λέσβου τα σκέπασαν και τα απολύθωσαν στο χώρο ανάπτυξής τους. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο έρχεται τα τελευταία χρόνια στο φως αφορά, συνδέεται μάλλον θα έλεγα, με τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την εποχή και με την κατανόηση των επιπτώσεων που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή στα σύγχρονα οικοσυστήματα. Τι θέλω να πω. Πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια στη Λέσβο οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούσαν ήταν διαφορετικές. Το κλίμα ήταν πολύ πιο θερμό και είχαμε μια μεγάλη ποικιλία φυτών που ευδοκιμούσαν κάτω από τις συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες. Με την πάροδο του χρόνου οι κλιματικές συνθήκες άλλαξαν και βλέπουμε ότι μια σειρά από φυτά που έζησαν εκείνη την εποχή στη Λέσβο δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν, δεν μπόρεσαν να προσαρμοστούν, θα έλεγα καλύτερα, στην κλιματική μεταβολή, με αποτέλεσμα να εξαφανιστούν και σήμερα απόγονοί τους να μην βρίσκονται ανάμεσα στα σύγχρονα οικοσυστήματα της Λέσβου. Τι σημαίνει αυτό για την σύγχρονη κλιματική αλλαγή? Σημαίνει ότι η πολύ γρήγορη μεταβολή που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και που τροφοδοτείται από τον άνθρωπο μπορεί να οδηγήσει σε πολύ πιο βίαιες μεταβολές και να υπάρξει πολύ μεγαλύτερος αριθμός ειδών, φυτών και ζώων φυσικά που δεν θα μπορέσουν να προσαρμοστούν και άρα θα εξαφανιστούν.
Η μελέτη των φυτών του απολιθωμένου δάσους μας δείχνει ότι περίπου το 50% της βιοποικιλότητας εκείνης της περίοδου δεν μπόρεσε να επιβιώσει στις κλιματικές μεταβολές που ακολούθησαν. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον αυτό το ποσοστό ή ακόμα μεγαλύτερο θα είναι το ποσοστό της απώλειας βιοποικιλότητας που θα έχουμε λόγω της σύγχρονης κλιματικής κρίσης. Και αυτό είναι ένα μέγεθος το οποίο πολύ δύσκολα θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ως κοινωνίες, καθώς δεν μπορούμε να αντέξουμε την τόσο μεγάλη μεταβολή και απώλεια των τμήματων, των σύγχρονων οικοσυστημάτων. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια πολύ έντονη προσπάθεια να ενημερώσουμε όσο καλύτερα μπορούμε το ευρύτερο κοινό για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η σύγχρονη κλιματική κρίση, η σύγχρονη κλιματική μεταβολή, έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν το ρυθμό αυτής της μεταβολής, έτσι ώστε να μειώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις στα σύγχρονα οικοσυστήματα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μάθημα το οποίο μπορούμε να πάρουμε επισκεπτόμενοι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και βλέποντας τα εκθέματα τα οποία βρίσκονται στους χώρους του μουσείου. Υπάρχουν πάρα πολλά εκθέματα στην αίθουσα του απολιθωμένου δάσους που θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Γιγάντιοι κορμοί σεκόγιας που βρέθηκαν στον πυθμένα της θάλασσας στον κόλπο του Σιγρίου δείχνουν ότι η Λέσβος πριν από 20 περίπου εκατομμύρια χρόνια δεν αποτελούσε ένα νησί αλλά ήταν τμήμα μιας μεγάλης ηπειρωτικής περιοχής της μυθικής Αιγίδας η οποία σκεπάστηκε με την άνοδο της θάλασσας και έτσι τμήματα του απολιθωμένου δάσους που κάποτε βρίσκονταν στη ξηρά, σήμερα βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Έχουμε επίσης μοναδικά ευρήματα πευκίδων με το ριζικό του σύστημα, τα οποία βρίσκονται και εκτίθενται στους χώρους του μουσείου, εντυπωσιακούς κορμούς βαλανιδιάς με την τέλεια διατήρηση των χαρακτηριστικών του ξύλου, έτσι ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε το είδος του δέντρου από το οποίο προέρχονται, λεπτεπίλεπτα φυλάρια από σεκόγες, από βαλανιδιές, από δαφνίδες, από φύλλα της κανέλας που μας βοηθούν να προσδιορίσουμε τα διαφορετικά είδη των δέντρων, των φυτών που εκείνη την εποχή αναπτύσσονταν στο Αιγαίο. Έχουμε ακόμα πάρα πολύ σημαντικά εκθέματα όπως είναι οι καρποί των πεύκων, οι κουκουνάρες της πεύκης που έχουν βρεθεί και αυτές στην περιοχή του απολιθωμένου δάσους. Το τελευταίο χρόνο, στα πλαίσια της προσπάθειας ανάδειξης του απολιθωμένου δάσους και κυρίως παρουσίασης των νέων ευρημάτων τα οποία προέρχονται από τις συνεχιζόμενες ανασκαφές που πραγματοποιεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στην ευρύτερη περιοχή του απολιθωμένου δάσους, πολλά καινούργια εκθέματα πήραν τη θέση τους στους εκθεσιακούς χώρους, ανανεώνοντας σημαντικά τους χώρους αυτούς και δίνοντας τη δυνατότητα να παρουσιαστούν πολλά και σημαντικά καινούργια ευρήματα, τα οποία προέρχονται από τις πιο πρόσφατες ανασκαφές και δείχνουν τον πλούτο και την ποικιλία των φυτών του απολιθωμένου δάσους, κάτι το οποίο παρουσιάζεται με ιδιαίτερο τρόπο, θα έλεγα, στην αίθουσα του απολιθωμένου δάσους του Μουσείου. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στην προσπάθειά του να αναδείξει την αξία του απολιθωμένου δάσους διοργανώνει όλες τις περιόδους του έτους σημαντικές εκδηλώσεις, με αποκορύφωμα βέβαια την περίοδο του καλοκαιριού. Η αίθουσα του Αιγαίου είναι η αίθουσα η οποία μας μιλά για τις γεωδυναμικές διεργασίες που διαμόρφωσαν την εξωτερική επιφάνεια του πλανήτη μας, την κίνηση των διαφόρων πλακών που υπάρχουν πάνω στην επιφάνεια και κυρίως αναφέρεται στα φαινόμενα αυτά που διαμόρφωσαν την εικόνα του σημερινού Αιγαίου. Πώς δηλαδή από την Αιγίδα Χέρσο, την ενιαία ξηρά που κάποτε ένωνε
την Ηπειρωτική Ελλάδα με τη Μικρασιατική ευρύτερη περιοχή, φτάσαμε στη διαμόρφωση του ελληνικού αρχιπελάγους με τα χιλιάδες νησιά, το ηφαιστειακό τόξο του Νοτίου Αιγαίου και τα μεγάλα ρήγματα τα οποία συνδέονται με την συχνή σεισμική δραστηριότητα που έχουμε στον ελληνικό χώρο. Το ζήτημα των ενεργών γεωδυναμικών διεργασιών βρίσκεται στην καρδιά, θα έλεγα, των εκθεμάτων στην αίθουσα της ιστορίας του Αιγαίου και μέσα από τα εκθέματα αυτά προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τους κατοίκους του νησιού αλλά και τους επισκέπτες της Λέσβου για τις φυσικές διεργασίες και στα πλαίσια αυτά διοργανώνουμε και ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα που αξιοποιούν τα εκθέματα της αίθουσας αυτής για την ευαισθητοποίηση ιδιαίτερα των μικρών μαθητών γύρω από το σεισμικό κίνδυνο. Στην αίθουσα παρουσιάζεται ο χάρτης της Ελλάδας με όλα τα ενεργά σεισμικά ρήγματα αλλά και τα επίκεντρα των σεισμών, καθώς και ο γεωλογικός χάρτης της Λέσβου που δείχνει όλα τα ενεργά ρήγματα τα οποία συνδέονται με ισχυρούς σεισμούς στη Λέσβου. Στην ίδια αίθουσα παρουσιάζουμε επίσης την ηφαιστειακή δραστηριότητα και τα σημαντικότερα ηφαίστεια της Λέσβου που διαμορφώνουν μοναδικούς γεωτόπους, ηφαιστειακούς γεωτόπους, σημάδια της έντονης ηφαιστειακής ιστορίας του νησιού. Η αίθουσα του Αιγαίου προσπαθεί να αναδείξει τις διεργασίες εκείνες που συνδέονται με τη δημιουργία του απολιθωμένου δάσους και ειδικότερα την ηφαιστειακή δραστηριότητα η οποία έλαβε χώρα πριν από 20 περίπου εκατομμύρια χρόνια στην περιοχή του Βορειοανατολικού Αιγαίου και είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών ηφαιστειακών κέντρων, πολλών ηφαιστείων δηλαδή, τόσο πάνω στο νησί της Λέσβου όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Τα προϊόντα των ηφαιστειακών εκρήξεων των ηφαιστείων αυτών συνδέονται με τη δημιουργία του απολιθωμένου δάσους, καθώς η ηφαιστειακή στάχτη η οποία βγήκε κατά τη διάρκεια των ηφαιστειακών εκρήξεων σκέπασε τα δέντρα τα οποία υπήρχαν εκείνη την εποχή στην επιφάνεια και βοήθησε στην απολίθωσή τους καθώς διευκόλυνε την κυκλοφορία θερμών ρευστών πλούσιων σε πυρίτιο, τα οποία ερχόμενα σε επαφή με το ξύλο των δέντρων αυτών οδήγησε στην απολίθωσή τους. Τα ηφαίστεια της Λέσβου, τα πιο γνωστά είναι το ηφαίστειο του Λεπετίμνου, το ηφαίστειο της Βατούσας, το ηφαίστειο της Άγρας και το ηφαίστειο της Ανεμότιας. Υπάρχουν όμως επίσης και άλλα ηφαίστεια, τόσο στην περιοχή του Σκουτάρου, στην περιοχή του Μεσοτόπου, αλλά και σε άλλες περιοχές έχουμε την είσοδο, την άνοδο θα έλεγα καλύτερα, ρευστού μάγματος μέσα από ρογμές και μέσα από ρήγματα μέχρι την επιφάνεια, με αποτέλεσμα τα ηφαιστειακά πετρώματα να καλύπτουν περίπου τα 2/3 της Λέσβου σήμερα, δίνοντας μια ποικιλία ηφαιστειακών πετρωμάτων για τα οποία επίσης πληροφορείται ο επισκέπτης όταν επισκέπτεται το Μουσείο του Απολιθωμένου Δάσους. Το Μουσείο έχει ισχυροποιηθεί, θα έλεγα, με πολύ περισσότερα μέσα και προσωπικό. Σήμερα, χάρη στα ευρωπαϊκά προγράμματα, πραγματοποιεί δράσεις ανάδειξης του απολιθωμένου δάσους αλλά και άλλων φυσικών πόρων του νησιού, όπως είναι η υγρότοπη, το φυσικό περιβάλλον ευρύτερα στην περιοχή της Καλονής. Συνεχίζει να αναδεικνύει τόσο στοιχεία των ευρημάτων του απολιθωμένου δάσους που ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο έκαναν το απολιθωμένο δάσος να
ακουστεί στα πέρατα της γης, καθώς είχαμε δημοσιεύματα και αναφορές στη Λέσβο σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου, γεγονός που δείχνει πόσο σημαντική είναι η επιστημονική και ανασκαφική δουλειά που πραγματοποιείται στο απολιθωμένο δάσος. Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας θεωρώ ότι είναι η αναγνώριση της Λέσβου ως παγκόσμιο γεωπάρκο από την UNESCO. Μια αναγνώριση που βασίζεται στο γεγονός ότι η Λέσβος διαθέτει μια μοναδική γεωλογική κληρονομιά με αποκορύφωμα το απολιθωμένο δάσος. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας από το 2000 βρίσκεται σε αυτό το πυρήνα των τεσσάρων πρώτων γεωπάρκων που συνέχισαν την πορεία αυτή. Σήμερα υπάρχουν 168 παγκόσμια γεωπάρκα σε 44 χώρες του κόσμου και αποτελεί την τρίτη αναγνώριση περιοχών από την UNESCO με βάση τα ιδιαίτερα γεωλογικά, γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά που διαθέτουν, την οικολογική αξία των περιοχών αυτών, αλλά και την πλούσια πολιτιστική τους κληρονομιά. Η ανάδειξη και η αξιοποίηση αυτής της κληρονομιάς μπορεί να φέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για την τοπική οικονομία, δημιουργώντας μια σειρά από δραστηριότητες και βοηθώντας στον τοπικό πληθυσμό να παραμένει στην περιοχή του, μια και έχει διαφορετικές δυνατότητες απασχόλησης γύρω από δραστηριότητες που συνδέονται με την ανάδειξη αυτών των μνημείων. Αυτό θεωρώ, μαζί με τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία το Μουσείο οργανώνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τις σημαντικότερες προσφορές του Μουσείου στην τοπική κοινωνία. Από τη μια μεριά την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και την προσέλκυση σχολείων από όλη την Ελλάδα στη Λέσβο. Από την άλλη μεριά την προσέλκυση επισκεπτών μέσω των τουριστικών δράσεων και ειδικά των δράσεων που συνδέονται με τον εναλλακτικό τουρισμό και βέβαια η αξιοποίηση και η ανάδειξη της Λέσβου ως μια περιοχή η οποία βρίσκεται κάτω από την αιγίδα της UNESCO αναγνωρισμένη από αυτή δείχνει την ποιότητα αλλά και το επίπεδο της δουλειάς που πραγματοποιείται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας όλα αυτά τα χρόνια. Οι στόχοι είναι πολλοί για το προσεχές διάστημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε επικεντρώσει τις προσπάθειές μας στην ανάδειξη των ευρημάτων του απολιθωμένου δάσους κατά μήκος του οδικού άξονα Καλονής Ιγρίου και η δημιουργία του υπαίθριου μουσείου που θα περιλαμβάνει 15 θέσεις απολιθωμάτων κατά μήκος αυτού του οδικού άξονα. Οι επισκέπτες θα σταματούν στις διάφορες περιοχές και θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τους προστατευμένους αυτούς χώρους κατά μήκος της διαδρομής, δημιουργώντας έτσι ένα ιδανικό, θα έλεγα, τρόπο μετάβασης προς το μουσείο και τα πάρκα του απολιθωμένου δάσους, που στο είδος του δεν υπάρχει σε καμιά άλλη περιοχή. Και θα έλεγα το κάθε ένα έκθεμα το οποίο εμφανίζεται στο χώρο αυτό έχει μια δική του ιστορία να μας πει και γι' αυτό όλα τα εκθέματα είναι πολύτιμα, διηγούνται όλα μαζί μια μοναδική ιστορία, την ιστορία αυτού του μνημείου, του δάσους που σκεπάστηκε από την ηφαιστιακή στάχτη πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια και μπορούμε να πούμε ότι οι φυσικές διεργασίες στο Αιγαίο μπορεί να στέρισαν από αυτό το οικοσύστημα τη ζωή, του χάρισαν όμως την Αθανασία.